Επικίνδυνο για την υγεία μας. Όχι. Αυτός μια χαρά θα τα έκανε. Επικίνδυνο για εκείνον, επικίνδυνο ναι και για εμάς. Αλλά πιο πολύ για το παιδί. Αλλά δεν ξέρω, θα μου άρεσε να τρέχει πάνω ήταν κάτω. Ήταν λατήριο, ε. Ναι, θα μου άρεσε. Να τρέχει πάνω κάτω εκτός τα βάζα, τα πορσελάνινα. Εκτός σπιτιού, στον κήπο. Στο μπαλκόνι. Εδώ έχουμε ένα άλλο παιδί, γιατί είναι παιδί. Παιδί με τα όλα του, είναι τρελό παιδί. Είναι αυτή που ξεχώρισε με τα κριτικά της, με την τρέλα της, με την αλήθεια της, με την ειλικρίνειά της. Ήταν νομίζω από τους πιο original χαρακτήρες. Ναι, μα όπως μας χαρακτηρίζει εδώ νομίζω τους κριτικούς. Εντάξει, ναι, το 90% τουλάχιστον. Είμαστε αυθεντικοί και είμαστε και τρέχουμε ποτάμια το στόμα μας, δηλαδή χύμαρη. Ναι. Από το MasterChef, λοιπόν, ήρθε στην Κρήτη, έχει αρχίσει ήδη και δείχνει δείγματα γραφής σημαντικά σε κουζίνες ανά την Κρήτη, να πω, έχει ξεκινήσει είναι από μάνια, σταλίνα. Είναι ένα ταλέντο που το ξετυλίσει σιγά σιγά. Ναι. Βλέπω και ένα τατουάζ που τώρα το παρατήρησα, δεν το είχα δει πριν. Δεν το έχω δει όλα. Να, το έτοιμο εδώ από το MasterChef, λοιπόν, στην παρέα μας, η γνωστή Άλκης της. Αλεξάκη Κατερίνα, παρακαλώ, δεν ξέρω πώς θέλει να αποκαλούμε. Άλκης της Κατερίνα Αλεξάκη. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, κοριτσιά. Τι κάνεις? Ζεσταίνομαι. Εμείς ζεσταθήκαμε την ώρα που ήρθες, γιατί άρχισες πάλι τα δικά σου, τα τρελά. Θέλουμε να μας ξεκινήσεις από την αρχή-αρχή, από την πρώτη σου σκέψη πριν μπεις στο MasterChef μέχρι το παρόν. Έχουμε χρόνο. Πού να σας ξεκινήσω, τι να λέω. Καταρχήν δεν έκανα εγώ την αίτηση. Ποιος την έκανε? Η κολλητή μου. Και είμαι στο σπίτι και κάθομαι και παίζω PlayStation και έτσι όπως παίζω, ξέρω εγώ, χτυπάει το κινητό και βλέπω Πειραιά Σαλαμίνα. Λέω τώρα το σηκώσω, θα είναι καμία εταιρεία, τίποτα τέτοια. Θα με πρίξουν, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων το σηκώνω και μου λέει η Κατερίνα Άλκης Αλεξάκη, λέω η ίδια, παρακαλώ. Λέει, αίτησε, έχει γίνει δεκτή στο MasterChef. Και εγώ μήνα, κοιτάω μία το κινητό, μία την τηλεόραση. Και λέω τώρα κάποιος μου κάνει πλάκα, δεν γίνεται. Εντάξει, τους είχα πρίξει τους δικούς μου. Θες να μπεις. Με τη μαγειρική, ρε παιδί μου, και ότι θα ήταν ένα πολύ καλό βήμα στο να μπω, αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο. Τους είχες πρίξει, γιατί από πότε εσύ ασχολείσαι με τη μαγειρική? Μαγείρευες και πιο παλιά, από πιο από παιδάκι. Μικρή. Από παιδάκι. Πώς ξεκίνησε αυτό? Έβλεπες τη μαμά σου, τη γιαγιά σου? Με τη γιαγιά μου είχε ξεκινήσει όλο αυτό και ήταν σαν να μου κόλλησε το μικρόβιο της κουζίνας. Τι συνταγές έκανες κατά κύριο λόγο όταν ήσουν και πιο μικρή και πριν πας στο MasterChef, παραδοσιακά κριτικά φαγητά? Συνήθως έτσι, γιατί καθώς ζεις στο χωριό δεν μπορείς να προσφέρεις γκουρμέ καταστάσεις. Ναι, αλλά τους έπεισες να σε κρατήσουν ακόμα και με παραδοσιακά φαγητά. Ναι, βέβαια μέσα δεν κάνανε τόσο παραδοσιακά φαγητά. Μέσα κάνατε εντελώς διαφορετικά. Και εγώ μπορώ πραγματικά. Καλά, θυμάμαι να διοσχολιάσω, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Με αυτά τα τρελά που σας βάζανε να κάνετε. Βλέπουμε και φωτογραφίες. Πιο πολύ, ναι, βλέπουμε και τις φωτογραφίες που η ίδια επέλεξαν. Επέλεγα εγώ, δεν ήξερα, θα μπερδευόμουν. Αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε είναι από τη Δίτζια που κάναμε στο Τάλος. Ναι, ναι, ναι. Και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσανε να δώσω δώρα στα παιδιά. Είναι ωραία. Είναι τέλεια η φωτογραφία αυτή, έτσι. Έχεις μια σειρά γεγονότων που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα και θέλουμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ωραία, είσαι στο MasterChef. Εγώ θέλω να μου πεις από τη συγκεκριμένη πορεία. Ποιο ήταν το πιο αγχωτικό σημείο κατά τη διάρκεια που σας έτρεχαν να πηγαίνετε να μαζεύετε τα πράγματα για να φτιάξετε όλα αυτά που σας είχαν ζητήσει, η διαδικασία, το μετά, τι ήταν πιο ψυχοφθόρο τελικά από όλα αυτά? Το πιο ψυχοφθόρο από όλα ήταν όταν δεν ήξερες τι να μαγειρέψεις και είχες το κουτί μπροστά σου, δεν ήξερες τι είχε από κάτω και ξαφνικά σήκωνες και σου λένε έχεις 45 λεπτά για να κάνεις κάτι με αυτά. Και λες τώρα, τι να κάνω? Και προσπαθείς να βγάλεις. Αυτό δεν το έχεις ξαναζήσει εσύ. Όχι, όχι. Μπήκες άμεσα στα βαθιά. Σου έχει μείνει κάποια στιγμή συγκεκριμένη στο μυαλό, χαραγμένη και να λες δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το συνέστημα που ένιωσα εκείνη τη στιγμή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού? Είτε είναι στο σπίτι, είτε είναι κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού. Η πρώτη φορά που μπήκα υποψήφια προς αποχώρηση, που μας είχαν ένα πιάτο πάρα πολύ περίεργο με διάφορες τεχνικές και όλα αυτά και δεν ήξερα. Μα δεν ήξερες τώρα τεχνικές έτσι κι άλλες πιο πριν, ναι, να το πούμε όχι αυτό. Δεν ήξερα. Σπούδασες βέβαια, έκανες μαγειρική. Το θέμα είναι ότι δεν είχες μάθει αυτά τα πιο extreme που όχι, κάνατε όχι μέσα. Εγώ ούτως ή άλλως και με τη σχολή που έβγαλα ήθελα να έχω την κριτική κουζίνα, ναι, στην μπροστά μαγειρική μου αντίληψη. Τέλος πάντων, μας έχουν όλα αυτά που μας έχουν και λέω τώρα πώς θα το βγάλω, τι θα κάνω. Λέω, διάβαζε εκεί τη συνταγή και τη βγάλεις, έβγαλες. Και με το που τελειώνω το πιάτο,
μου έφυγε πραγματικά, λες και έχασα όλα μου τα κιλά. Και μου έφυγε μια δυνατή κραυγή, ρε παιδί μου, και ήταν κάτι που μου έχει μείνει πάρα πολύ. Ήταν έντονη η στιγμή. Ναι. Εκεί στην πρώτη υποψηφιότητα προς αποχώρηση δεν βγήκες. Όχι, βέβαια. Αφού ήταν η πρώτη, άρα όχι, έχασα. Τη ξεχώρισε όμως για την ειλικρίνεια και τη γνησιότητα και όλα αυτά, τέλος πάντων, που φάνηκε ότι ήσουν αυτός, ότι ήσουν εσύ και δεν κρυβόσουνα. Έχει συζητηθεί όμως και το αρνητικό της όλης υπόθεσης. Ναι. Σε έχει επηρεάσει ψυχολογικά? Όχι. Όχι, το εννοείς? Ναι, ναι. Γιατί το έβλεπα ότι έλεγες ότι δεν σε αγγίζει και δεν σε νοιάζει, αλλά τελικά είναι έτσι. Κοίταξε να δεις, όταν είσαι ένας αληθινός άνθρωπος, η αλήθεια πάντα πονάει. Όπως και να τη λες, είτε τη λες χήμα, είτε τη λες πλαγίος, είτε οπωσδήποτε. Το μοναδικό πράγμα που με έχει επηρεάσει και με έχει πειράξει είναι όταν αυτοί οι άνθρωποι, όπως θέλετε να το πείτε, βρίζουν την οικογένειά σου. Δεν ξέρουν πώς έχω μεγαλώσει, δεν ξέρουν τι έχω περάσει, είτε για να βγάλω τη σχολή μου, είτε για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο που είμαι μαγειρικά, είτε για να κάνω το οποιοδήποτε βήμα στη ζωή μου. Μπορεί να είμαι 24 χρονών, αλλά έχω περάσει 40 κύματα. Και έτσι δεν δέχομαι κανένας να μιλάει για την οικογένειά μου. Αυτό είναι που με έχει επηρεάσει. Μετά για την εμφάνισή μου, για το πάχος μου, για την προφορά μου, για το αν φορώ γυαλιά ή όχι. Έχω ακούσει πολλά. Δεν. Να πάμε λίγο τώρα στα πιο ευχάριστα. Μέσα στο σπίτι, πώς ήταν η ζωή μες στο σπίτι? Μπορείς να μας πεις μερικά λόγια? Στα πιο ευχάριστα. Δεν ήταν ευχάριστη? Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όσο ήταν ο Γιώργος μέσα και κάναμε παρά, ήταν καλά. Ορφανός. Μετά που έφυγε, πήραμε λίγο την βόλτα. Αλλά εντάξει, κοίταξε, περνούσαμε καλά. Δηλαδή και κρυφτό παίζαμε όλοι μαζί, όχι όλοι μαζί, κάποιοι, ρε παιδί μου. Και τις πλάκες μας κάναμε και η μουσικούλα παίζαμε και μαγειρεύαμε. Δεν υπήρχε μόνο το άγχος λοιπόν που βλέπαμε? Όχι. Ήταν και η λίγη ελάχιστη καλή μεριά. Αυτή τη στιγμή μιλάς με τη Σπυριδούλα? Όχι. Το ήθελα να ρωτήσω πάρα πολύ. Με τη Σπυριδούλα τι έχει γίνει για μας που δεν ξέρουμε? Είμαστε δύο χαρακτήρες οι οποίοι δεν ταιριάζουν καθόλου. Έχετε τσακωθεί? Πολύ. Α, μέσα στο παιχνίδι? Εγώ βγαίνοντας από το παιχνίδι, βλέπεις τις προσωπικές συνεντεύξεις του κάθε παίκτη. Ναι, ναι, ναι. Κάτι που μέσα στο παιχνίδι δεν... Και όταν ο άλλος γυρίζει και σου λέει «εγώ σε ανέβασα στο Θεό» και βλέπεις ότι σε έχει κατεβάσει τα τάρταρα, δεν θα τις ξαμιλήσεις. Ναι. Εντάξει, και εσύ δεν τις έσυρες λίγα? Όχι, τις αξίζανε νομίζω. Έλα, εντάξει, πλάκα κάνει. Όχι, εντάξει, ήσουν από την αρχή ξεκάθαρη στο θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους και δεν μπορούμε να τα πηγαίνουμε καλά με όλους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτή τη στιγμή, βγαίνοντας από το MasterChef, είδες την τεράστια αλλαγή που όλοι λένε ότι περιμένουν μετά από κάθε τέτοιο αντίστοιχο σοου? Εγώ έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ. Άλλο το να μένεις σε ένα χωριό με 300 κατοίκους και να ξέρεις τους 280, σου λέω εγώ, και με το που θα βγαίνεις από ένα σπίτι, να βλέπεις δεξιά-αριστερά κάμερες, να σε τραβάνε φωτογραφίες, να έρχονται τα μικρά, να σε πλακώνουν, «Α, εσύ ήσουν στο MasterChef, σε αγαπάω», τέτοια πράγματα. Είναι όμως και λίγο ζώρικο, δηλαδή να κάτσω εγώ να φάω σε ένα εστιατόριο και να έχω τον άλλον απέναντί μου να με τραβάει φωτογραφία και να λέει, να ανεβάζει και να λέει, είμαι δίπλα με την άλκηση και τρώω. Έλα, πιάσε με μετά που θα φάω, να βγάλουμε μια φωτογραφία. Τώρα που πας σε διάφορα μαγαζιά και φτιάχνεις φαγητά, φτιάχνεις καταλόγους όπως μας είπες, τι σου αρέσει όλο αυτό, δεν θες κάτι δικό σου, τι είναι αυτό που έχεις σκεφτεί? Βγαίνοντας από το MasterChef, τα πρώτα μου βήματα με το που βγήκα, ανέλαβα ένα μαγαζί στην Αθήνα, του φτιάξα το μενού του, του φτιάξα την κουζίνα, έφυγα, κατέβηκα Κρήτη, έτσι έκανα και εδώ. Έχω αναλάβει δύο μαγαζιά, έχω φτιάξει μενού, κουζίνες, προσωπικά, τα πάντα. Και σιγά σιγά συνεχίζω έτσι μέχρι να φτιάξω κάτι δικό μου. Τι είναι για σένα η μαγειρική, τελικά? Έρωτας. Έρωτας. Με την πρώτη ματιά. Και με τη δεύτερη και με την τρίτη. Είναι ένας τομέας που μπορείς να εξελίσσεις κάθε μέρα, έτσι? Ναι. Κοίτα, η μαγειρική είναι όσο ζεις μαθαίνεις, όπως είναι και στη ζωή σου. Κάθε μέρα θα σου έρθει κάτι στο μυαλό να το κάνεις, να το φτιάξεις, να δεις ταιριάζουν αυτές οι δύο γεύσεις. Αν ναι, μπορείς να φτιάξεις και κάτι παραπάνω. Αν όχι, δες πώς μπορείς να το βελτιώσεις. Εγώ μπορώ όμως, δεν κουράζεσαι?
Γιατί σίγουρα θα υπάρχουν οι φίλοι αυτοί που θα θέλουν όταν θα πας σε ένα σπίτι να μαγειρέψεις. Βλέπω και από τα social media πως το χειρίζεσαι. Κάνε μας αυτό, κάνε μας τις κρέπες, κάνε μας ομελέτες, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν κουράζεις από όλο αυτό. Γιατί η μαγειρική δεν είναι και κάτι απλό. Έχει μπίζλη διαδικασία. Αν το αγαπάς, νομίζω πως όχι. Όχι. Έτσι είναι. Παρότι σου ζητάνε συνέχεια. Μου ζητάνε κάτι τρελά πράγματα εκεί πέρα, αλλά εντάξει. Τι τρελά, ας πούμε. Πράγματα που δεν έχεις ξαναμαγειρέψει ή πράγματα που έκανες στο MasterChef και είναι όντως δύσκολα στην πράγματα παραγωγή που τους. Έκανα στο MasterChef και θέλουν να δουν τη γεύση το που έχει, ξέρω εγώ, πουρές, το κρέας, όλα αυτά. Και τα καταφέρνεις, θυμάσαι συνταγές. Ναι. Μπράβο! Δεν ξεχνάω, είμαι Καμίλα εγώ. Έχεις κρατήσει επαφή με κανέναν από τους δασκάλους που είχες μέσα? Με το μέντορά μου μιλάω. Με το μέντορά. Καλό αυτό. Πολύ καλό. Δεν συμβαίνει πάντα, γι' αυτό το λέω. Τον περιμένω εξάλλου και το καλοκαίρι. Αύγουστο μήνα να έρθει. Μου είπε ότι θα έρθει να τον ενταξει. Αύγουστο να μην μας τον φέρεις. Να πούμε ποιος ήταν ο μέντορά σου. Πάνος Ιωαννίδης. Α, ο Ιωαννίδης. Ωραία, πολύ ωραία. Και όχι απλά μέντορα. Του είχε και έξτρα συμπάθεια. Με τον Γιώργο, τον Ορφανό, δεν ετοιμάζετε τίποτα? Κάτι έχουμε σαν μελλοντικά σχέδια. Είδαμε, ο Γιώργος, χαιρόμαστε πάρα πολύ για την πορεία του. Έχει φτιάξει και ένα υπέροχο μαγαζί στο Ρέθινο. Πραγματικά, πραγματικά, του εύχομαι τα καλύτερα. Εξάλλου, θα κάνω κι εγώ 2-3 εμφανίσεις στο μαγαζί του. Τέλεια. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα, μας είπε τα καλύτερα για σένα εδώ. Πραγματικά. Φαντάσου τώρα ότι έχουμε ξεκινήσει τα bootcamp και έχουμε συναντηθεί στη στάση λεωφορείου που θα μας πάρει το λεωφορείο παραγωγής. Όχι. Το λεωφορείο παραγωγής να μας πάει λαύριο για να κάνουμε τις δοκιμασίες. Του λέω, τον βλέπω τώρα εγώ με τσάντες να κρατάει. Του λέω, σου κάνω μια ερώτηση. Μου λέει, τι. Του λέω, από το MasterChef και εσύ, μου λέει, ναι. Αυτό ήτανε. Αυτό ήταν. Και δέσατε. Ναι. Μαγειρέψαμε μαζί μετά, περάσαμε μαζί, οπότε. Ποιο άλλο παιδί έχει ξεχωρίσει? Το Χρήστο. Αδυναμία, πραγματικά αδυναμία. Τον Παντελή, που την αρχή μαλώναμε, αλλά μετά κατάλαβα τι χαρακτήρας είναι και τι άνθρωπος είναι. Και τα έχουμε βρει, ρε παιδί μου, και θα πάω κάλυμνο το χειμώνα ούτως ή άλλως. Τέλεια. Το χειμώνα. Ναι. Λόγω σεζόν τα τώρα. Τα πλάνα σου, τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου για το μέλλον. Γιατί η μαγειρική είναι ένας τομέας που όντως εξελίσσεσαι καθημερινά. Ναι. Αλλά και γι' αυτό το λόγο μπορείς να κάνεις και πολύ μεγάλα όνειρα. Κάνεις μεγάλα όνειρα όσον αφορά αυτό. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλα. Για κάποιους μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο το ένας παίκτης του MasterChef να καταλήξει κάπως έτσι, αλλά πλέον έχουμε χάσει λίγο την ταυτότητά μας. Θέλω ένα παραδοσιακό λουκουματζίδικο, πολύ παραδοσιακό, να έχεις... Λουκουματζίδικο, ναι, μάκου τώρα, να έχεις το λουκουμά και τον ελληνικό καφέ στη Χόβολη, να ψήνεις καφέ και να μυρίζει ο καφές. Είσαι γλυκατζούρε, παιδί μου. Και να μυρίζει και λουκουμάς. Εννοείται. Και να φτιάξω ένα μεζεδοπολείο, παρείστικο στυλ, να παίζω από μουσική από pick-up, να είναι έτσι λίγο... Είσαι της παλιάς σχολής, παλιό, δηλαδή, εντελώς. Αφού πόσο περνάει ο καιρός, χάνουμε την ταυτότητά μας. Γιατί να μην υπάρχει κάτι που να μας το θυμίζει. Ισχύει ότι κάτι τέτοιο έτσι ρεμπέτικο κιόλας, παλιάς εποχής, να έχεις, φαντάζομαι να έχεις εικόνες έτσι από παλιούς καλλιτέχνες, ηθοποιούς. Κάπως έτσι, να έχεις 5-6 τραπεζάκια. Αυτό. Να έχεις τους μεζέδες σου για το κρασί, το ούζο, τη ρακή. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον τους Ηρακλείωτες που ξέρω και τις παρέες μου, ότι το αναζητάμε. Φεύγουμε από το Ηράκλειο να πάμε σε χωριά, ναι. Και ακόμα και αν είναι και στην άλλη άκρη και βράδυ, για να πάμε σε ένα παραδοσιακό χώρο όπως αυτόν, να κάτσουμε να απολαύσουμε παραδοσιακό φαγητό με μουσική ή τέτοια φάση. Πες μου λίγο, πόσο σου έχει λείψει το να πας σε ένα καφενείο, σε ένα χωριό, να κάτσεις εκεί πέρα με τους παππούδες, να κάτσεις να μιλήσεις. Εγώ το κάνω, εντάξει, εγώ πάω στα χωριά σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι. Και να το κάνεις, μακάρι. Αλλά να μην το κάνεις στο χωριό, να το κάνεις εδώ, να το έχουμε κοντά μας. Εδώ στο Ηράκλειο θα το κάνω. Στο Ηράκλειο, ναι. Όχι Μάλια ή Σταλίδα. Στο Ηράκλειο θέλω να κάνω το μεζοδοπολείο. Στα Μάλια θέλω να κάνω το λουκουματζίδι. Καλύτερα για να προωθήσεις τους λουκουμάδες, τους τουρίστες. Να καταλάβουν. Σε πληροφορώ ότι με αναγνωρίζουν και οι τουρίστες. Δεν ξέρω πώς. Αρχίζει και τρελαίνομαι. Εγώ έχω πάλι μια άλλη πιο πικάντικη ερώτηση, γιατί ναι, τα παρακολουθούσα, οπότε δεν γινότανε. Είχες μια στήριξη από έναν blogger, πολύ γνωστό, πες μας εσύ το όνομα, που παίρνει το αυτοκίνητό του και κάνει τρελά βιντεάκια. Την πήρε λοιπόν, στην Αθήνα δεν το γυρίσατε? Ναι. Λοιπόν, και γύρισαν ένα βίντεο. Τη ρωτούσε διάφορα πικάντικα, δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς αυτά. Τη ρωτούσε διάφορες ερωτήσεις και όπως έχουμε συνηθίσει οι άλκηστες με την απόλυτη ειλικρίνεια, έτσι απαντούσε σε όλα. Mm-hmm. Κάποιες ερωτήσεις λοιπόν προκάλεσα πάρα πολύ, απαντήσεις μάλλον, στις ερωτήσεις του συγκεκριμένου blogger και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος
για εμένα προσωπικά είναι αγαπητός. Αλλά εντάξει, το είδε λίγο πιο τηλεοπτικά και μαρκετιστικά. Κοίταξε, και για μένα είναι αγαπητός ο Δημήτρης. Αλλά όταν παίρνεις ένα στιγμιότυπο από αυτό το βίντεο, ναι, και δεν δείχνεις τη συνέχεια και σε πουλάνε ως ρατσίστρια, είναι άσχημο. Εσύ πήρες θέση σε αυτό? Δεν θυμάμαι αν έκανες. Δεν πήρα, εγώ πήραν άλλη. Α, ναι. Ναι. Δεν το γι' αυτό σε ρώτησα. Δεν ήξερα τη συνέχεια. Έφτιαξε ένα βιντεάκι θέμα μετά ο Αλέξανδρος. Ναι, ο Αλέξανδρος τους ανέβασε. Που τους εξηγεί, ρε παιδί μου, πώς έχει όλο το βίντεο. Ναι. Γιατί δεν μισώ ούτε το Ζαχίρ. Ίσα-ίσα εξηγώ στο βίντεο μέσα ότι τον αγαπάω και χαίρομαι πάρα πολύ που θα φτάσει πολύ ψηλά. Ναι. Και δεν βρίσκω νόημα να με πούνε ρατσίστρια. Δεν βρίσκω νόημα, αλλά... Εντάξει, λύθηκε. Όλα λοιπόν καλά. Με τον Αλέξανδρο έχεις κρατήσει επαφή? Ναι. Ναι. Είναι από τους πιο διάσημους αυτή τη στιγμή στο κομμάτι στο social. Α. Στο Instagram. Και πριν 15-20 μέρες είχε παράσταση εδώ στο Ηράκλειο. Ναι, στο Ηράκλειο είχε κατέβει. Είμαι και εγώ εκεί. Σε είδα, σε είδα. Θα μπορούσες να κάνεις και κωμικός, να ξέρεις. Το έχεις. Το έχω. Αλλά... Τώρα λοιπόν, πες μας σάτυρα για το καινούριο που έχεις στήσει, να ξέρουμε και να προετοιμάσουμε τον κόσμο. Όποιος θέλει να σε βρει λοιπόν, έχεις δικό σου κανάλι στο YouTube. Ναι, ναι. Α, και τι κάνεις εκεί? Εγώ τις θα βγάζω με τον Τζιγκέλη, δεν μπορεί να τα πείμε. Πέφτω ως παιδί μου τι έχεις. Εσύ δεν είσαι παρουσιάστρια, εγώ πρέπει να τα λέω. Εγώ θα το πω, εσύ το δημιούργησες. Σε ρωτάω. Λοιπόν, έφτιαξες ένα κανάλι στο YouTube. Ναι, και τι θα που κάνεις? Θα έχουμε διάφορα αστεία βίντεο με μένα, με τους φίλους μου και όλα αυτά. Και θα ανεβάζω και διάφορες συνταγές. Παραδοσιακές βέβαια. Κυρίως. Ναι. Με λίγο πιο γκουρμέ στισήματα. Α, πάρα πολύ ωραία. Όχι να αλλάξουμε τη γεύση και την ταυτότητα. Όχι, προς Θεού. Και θα γράψεις τις συνταγές από κάτω? Θα μου στέλνουν μηνύματα στο Instagram να τους απαντάω. Α, δεν θες να τις γράφεις? Όχι. Θέλει και suspense. Θέλει και γιατί τα έχουμε όλα. Θέλει διάδραση. Εννοείται ότι θα έχει τα γραμμάρια, τη συνταγή, την εκτέλεση, όλα. Α, μας πειράζει δηλαδή κιόλας. Δεν μπορώ να καταλάβω πότε μιλάει σοβαρά και πότε κάνει πλάκα. Λοιπόν, θα μείνει στην παρέα μας, γιατί όπως